πρωινό δρομολογίο, όπω έχουμε προαναγγείλει, στο στούτιο είναι ο καθηγητή οικονομικών και δημόσια πολιτική, πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων και του Τμήματο Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνηση του Πανεπιστήμιου Λευκοσία, Ανδρέα Σεωφάνου. Κύριε Σεωφάνου, καλημέρα σα, καλώ ορίσατε. Καλή σα μέρα, ευχαριστώ. Είναι με αφορμή πρόσκληση αυτή την παρουσίαση την ερχόμενη εβδομάδα του βιβλίου σα από την δεσμευμένη ανεξαρτησία του 1960 στι προκλήσει του σήμερα, διαβάζουμε επεξήγηση, συνοπτική αξιολόγηση του Κυπριακού και της, και της πολιτικής όλων των Προέδρων. Ε, πέστε μας τι σας όθησε να γράψετε αυτό το βιβλίο και, και τι περιλαμβάνει συνοπτικά. Πριν πάμε στις λεπτομέρειες στις επιμέρους. Είναι βιώματα αλλά ταυτόχρονα και αποτέλεσμα πολιετούς έρευνα. Δηλαδή, θα έλεγα ότι έχω εργαστεί συστηματικά και εργάζομαι συστηματικά για το παρακολουθώντας τις εξελίξεις του Κυπριακού αυτού του υπαρξιακού ζητήματος ε, η εργασία αυτή αντλεί μεταξύ άλλων από πρωτογενείς και δευτερογενής πηγές εργασίας περίπου 40 ετών χρειάστηκε να γράψω αυτό το βιβλίο ένα χρόνο αλλά παρακολουθώντας τις εξελίξεις μια συνεχή επιδείνωση των δεδομένων ε, και Βλέποντας επίσης, θα έλεγα, μία σύγχυση που επικρατεί και λαθασμένη πορεία και να μην, το πολιτικό σύστημα να μην μπορεί να ξεφύγει από ένα τέλμα, ε, αποφάσισα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, ε, με την έννοια να έχω μία καταγραφή, μία συνοπτική ποιοτική καταγραφή των δεδομένων από την ανεξαρτησία α, μέχρι σήμερα. Και ταυτόχρονα, εκτός από την πολιτική και ιστορική του διάσταση, υπάρχει και ένα κεφάλαιο το οποίο ε, καταθέτει κατευθυντήριε γραμμές για το πώς μπορούμε να πορευθούμε από εδώ και μπρος. Μάλιστα. Λέτε συνοπτική αξιολόγηση του Κυπριακού και τη πολιτική όλων των Προέδρων. Δηλαδή παίρνετε του Προέδρου ένα-ένα από το 1963, από τον Μακάριο μέχρι τον νυν Πρόεδρο, τον Νίκο Χριστολογιλίδη. Ε, και αξιολογείται του χειρισμού σε σχέση με το α, ας πω, Α πω η κριτική εξελογή όλων των προέδρων είναι στο κεφάλαιο 5. Ε, προηγουμένως υπάρχει το, στο πρώτο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο, ε, το πρώτο κεφάλαιο ασχολείται από την ανεξαρτησία μέχρι την εισβολή. Ε, περιγράφω καταστάσεις, αξιολογώ καταστάσεις και ε, γύρω το, το, ρητορικό ερώτημα κατά πόσο ήταν αναπόφευκτη εισβολή. Μετά πάω από την αποδοχή της Ομοσπονδίας μέχρι τις, ε, Ιδιαιτέρω γκάλοι, μετά την ευρωπαϊκή πορεία και το σχέδιο Ανάν, μετά από το δημοψήφισμα α, στην κατάρρευση στο Κραμ Πάμε στο κεφάλαιο 5, που αξιολογούν, αξιολογούνται ποιοτικά οι η προέδροι, η, η, η διαχείριση του Κυπριακού από αυτού. Στο κεφάλαιο 6, αναφέρομαι στον πόλεμο στην Ουκρανία και προβαίνω σε μια κάποια σύγκριση. Ε, με το τι έγινε στην Κύπρο και στο κεφάλαιο 7 ε, καταθέτω εισηγήσεις για το μέλλον στρατηγική επιβίωση, κατευθυντήριες γραμμές, η ε, απειλήση του Κυπριακού μέσω μιας εξελιχτικής διαδικασίας ε, και περιγράφω όλα αυτά τα δεδομένα. Θα πάμε σε αυτό το κεφάλαιο, στις εισηγήσεις και στην πρόταση ναι. σας διαβάζοντας στην εισαγωγή, ε, έχω δει μια φράση σας εδώ, μια διαπίστωση λέτε, η δεν είναι επαρκή η αξιοποίηση τη γνώση από κέντρα αποφάσεων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Και αυτό είναι μια διαχρονική διαπίστωσή σα. Εξηγήστε μα τους. Ε, κοιτάξτε, στα σοβαρά κράτη, οι σοβαρέ κυβερνήσει επιστρατεύουν την επιστημονική γνώση για την αντιμετώπιση ζητημάτων. Στην Κύπρο έχουμε ένα υπαρξιακό ζήτημα και δεν έχουμε αντλήσει δηλαδή, από διάφορε σκέψεις σκέψει υλικό γνώσεις, συμβουλές. Παραδείγματο χάρη, αυτή η χώρα έχει αποδεχθεί την Ομοσπονδία μετά από, μετά από την εισβολή, λίγο μετά από την εισβολή και δεν υπάρχει στην Κύπρο, δηλαδή δεν, έχει, δεν έχει ασχοληθεί το πολιτικό σύστημα με το να προδιαγράψει ακριβώς τι είναι η Ομοσπονδία, ποιε είναι οι οικογένειε των Ομοσπονδιακών Πολιτευμάτων, τι σύστημα ήταν στην Κύπρο το 60, ακόμα υπάρχει και η σύγχυση ότι το 60 ήταν ενίο κράτο. Δεν ήταν ενίο κράτο το σύνταγμα το 60. Ήταν μια, μια διαρχία, μια, μια μορφή διοικητική ομοσπονδία η οποία στηριζόταν ε, στον δικοινοτισμό. Ήταν το 63 με το δίκαιο τη ανάγκη που η Κύπρο έγινε de facto ενίο κράτο. Λοιπόν, Αυτή τη γνώση δεν την είχαμε. Ε, η σύσκεψη των Αθηνών του 74. Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, 30 Νοεμβρίου του 1974 με 1 Δεκεμβρίου του 1974, όπου έγινε σύσκεψη για το Κυπριακό. Ε, από τι πηγέ που έχω βρει, λέει ότι δεν υπήρχε επαρκή αξιολόγηση το τι συνεπαγόταν η Ομοσπονδία. Και όμω εσεί ζητείτε, δηλαδή, δεν ήταν μόνο να παραχωρηθεί μια γεωγραφική ζώνη στου Τουρκοκύπριου και να έχουν μια ευρία ανατονομία. Ε, τα θέματα πολιτική ισότητα ε, αγνοήθηκαν το τι συνεπαγόταν και το τι θα ζητούσε η άλλη πλευρά. Ε, Πολλέ φορέ, ω ε, πρόεδρο του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων, έθεσα σε διαδοχικέ κυβερνήσει το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει ε, ένα Ινστιτούτο α, το οποίο να παρακολουθεί ζητήματα διακυβέρνηση και ομοσπονδιακών πολιτευμάτων σε διεθνικέ και πολυεθνικέ κοινωνίε, να αντλήσει Κύπρο, αλλά ταυτόχρονα να γίνει ένα χώρο πραγωγή ε, γνώση. Το οποίο θα υπήρχε μια προστιθέμενη αξία όχι μόνο για την κοινωνία αυτή, αλλά και ευρύτερα. Ε, δεν γίνεται τίποτα. Άρα, ενώ υπάρχουν δύσκολα εξωγενή δεδομένα τα οποία καθιστούν την καθημερινότητα α, α, πολύπλοκη και επιπρόσθετα υπάρχει ένα υπαρξιακό ζήτημα στο Κυπριακό, όλα αυτά προσπερνούνται και είμαστε στον αστερισμό τη εικόνα και των εντυπώσεων. Τις ώρες. Υπάρχει κάποιο διαχρονικό λάθο που έκαναν όλοι οι πρόεδροι τη Δημοκρατία από το 1960 μέχρι σήμερα. Κοιτάξτε, <φυ> αυτό είναι γενικό. Δηλαδή, δηλαδή εμ, διαχρονικό, κάθε περίοδο είναι ξεχωριστή. πρέπει να αξιολογήσεις τον κάθε πρόεδρο σύμφωνα με εκείνα τα δεδομένα. Αλλά θεωρώ ότι υπήρξαν περιπτώσει που δεν υπήρχε η τόλμη να σκεφτούμε έξω από το κουτί. Δηλαδή, to think outside the box που λένε και οι Αγγλοσάξονε. Ούτε και σήμερα. Δεν λαμβάναμε υπόψη το γενικότερε γεωστρατηγικού συσχετισμού. Όχι μόνο. Α πω, κύριε Φιλίππ, αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι αν υλοποιηθεί η φιλοσοφία του πρόεδρου τη Δημοκρατία για τον Κυπριακό, ο ίδιο και ο Κυπριακό ελληνισμό θα βρεθούν προ σκληρό διλημάτο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή επιμένει ο κύριος Χριστοδουλίδης να διοριστεί κάποιος να αρχί... ε, 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 μια προσωπικότητα η οποία να συμβάλλει ε, σε επικοδομητικέ δημιουργικέ συνομιλίε και λέω το εξή. Α υποθέσουμε ότι το παίρνει αυτό το πράγμα. Εμεί καταθέτουμε τι προτάσει τη Διεθνική Δικαινοτική Ομοσπονδία όπω τι είχαμε στο Κράμ -Μανθανά. Οι Τούρκοι καταθέτουν προτάσει δύο κρατών. Ε, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν επιτύχουν αυτέ, θα πα κάπου στη μέση. Η μέση είναι η χαλαρή η ομοσπονδία, σύγχρονη ομοσπονδία. Αν αυτό θέλουμε να το πούμε. Αφού λέμε ότι δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα. Υπάρχει και η άλλη απόψη ότι ο χρόνο εργάζεται εναντίον μα, ότι παγιώνονται τα τελεσμένα και ότι μαθηματικά θα πάμε σε διχοτόμηση. Δεν αρκούνται οι Τούρκοι στη διχοτόμηση. Εκείνο το πράγμα το οποίο. Επαναλαμβάνω, δεν αρκούνται οι Τούρκοι στη διχοτόμηση. Και εκείνο το οποίο λέω είναι ότι. Επειδή mm. είπατε για τον χρόνο, ο χρόνος εργάζεται υπέρ αυτών που ξέρουν να τον αξιοποιούν. Δεν ξέρουμε να αξιοποιήσουμε τον χρόνο. Και ρωτώ ρητορικά. Α, ποιο είναι το αφήγημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ποιο είναι το μήνυμα προς το εξωτερικό. Οι Τουρκοί έχουν αφήγημα. Ποιο είναι το επίσημο αφήγημα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει. Ως εκ τούτου, α, με την ευκαιρία αυτή δράστομαι δηλαδή, και λέω ότι... Μετά την παρουσίαση αυτή τη εργασία, θα καταγράψω σχόλια, εισηγήσει. Ηδη έχω πάρει αρκετέ εισηγήσει και από την αρχή του χρόνου, αν όχι νωρίτερα, θα αρχίσω ε, την συγγραφή ενό κειμένου στην Αγγλική. Το οποίο θα αντλεί από αυτό με στόχο να περάσω στην διεθνή κοινότητα, υπάρχουν και εκεί τι πραγματικά συνέβη και στην mm. Κύπρο. Εσείς δεν τάσετε εναντίον τη ε, Ομοσπονδία, αντιλαμβάνομαι, αλλά διαφωνείτε με τον τρόπο που θα εφαρμοστεί. Ε, ε, αυτή είναι και η πρότασή σα. Ναι, για σας μια πω. σταδιακή εφαρμογή της λύσης. Ναι, είναι, είναι δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το περιεχόμενο τη λύση και λέω ότι εξή. Αν μα ενδιαφέρει η αποκατάσταση τη ενότητα τη κυβερνήση δημοκρατία, αυτή περνά μέσα από έναν πόσπονδιακό πολίτευμα. Δεν μπορεί αλλιώ να γίνει δεύτερον. Άρα, εκείνο το οποίο είναι η δική μου πρόταση, έρχομαι και καταθέτω κατευθυντήριε γραμμέ για το τι είδου ομοσπονδία. Και μπορώ να σας πω ότι αυτές, αρκετές από αυτές τις εισηγήσει τις είχα καταθέσει και στο παρελθόν και ιδίω μετά το σχέδιο ΑΝΑΝ, μετά την απόρρεψη του σχέδιου ΑΝΑΝ, είχα καταθέσει και έκτοτε επικυρωποιώ αυτές τις προτάσεις. Επιπρόσθετα, επειδή δεν έχω καμία αμφιβολία ότι α, ακόμα και αν υπάρχουν οι καλύτερες προθέσεις από α, τον ηγέτη της, της, της τουρκοκυπριακής κοινότητας, δηλαδή να έρθει κάποιος όχι ο Τατάρ, κάποιος άλλος ναι. λέω ότι είναι πολύ δύσκολο να πάμε από μια κατάσταση σε άλλη σε 24 ώρες. Άρα Θεωρώ την εξελιχτική διαδικασία ένα στρατηγικό δια ένα στρατηγικό μονόδρομο και επιπρόσθετα με τις προτάσεις που καταθέτω και στο επίπεδο της εξελιχτικότητας αλλά και τις κατευθυντηρίες γραμμές είναι σημαντικό να αναζητήσουμε ε, την στήριξη ξενών δυνάμεων οι, ε, οι οποίες αξιολογήσουν κατά πόσον οι συγκεκριμένες προτάσεις εξυπηρετούν ευρύτερα συμφέροντα. Δηλαδή θα προωθήσει μια φιλοσοφία η οποία θα συμβάλλει στη ε, υλοποίηση των επιδιώξεων τη Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά πρέπει να υπάρχει και η στήριξη ε, ξένων δυνάμεων για να καμφθεί η τουρκική αδιαλεξία. Και επειδή στην Κύπρο υπάρχει ένα τεράστιο ανισοζύγιο δυνάμεων, ε, πρέπει να υπάρξουν οι ανάλογε κινήσει. Και είναι τεράστιο όπλο αυτό που αποκαλώ αφήγημα. Όπλο το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί και, του, και δυστυχώς δεν έχει κατανοηθεί. Κύριε Φίλιπ, που ξέρετε κάτι, δεν μπορεί η Κύπρος, η ημικατεχόμενη πατρίδα, η Κύπρος που αντιμετωπίζει υπαρξιακό ζήτημα, να μην λαμβάνει μέρος σε ένα σε μεγαλύτερο βαθμό σε αυτό που αποκαλώ στην διεθνή αγορά και διακίνηση ιδεών. Αδιανόητο για μένα η εξελεκτική διαδικασία, η εξελεκτική προσέγγιση και τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνη είναι ο τίτλος, η περιγραφή που δίνεται στην πρότασή σα. Όχι, είναι, είναι μέρος. είναι βέβαια. Είναι, 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 είναι κάμποσα σημεία, 13. Ναι. Ξέρω αν είναι και συμβολικό ο αριθμό αυτό. Είχαμε και κάποτε άλλα. Δηλαδή, Έτυχε. Έτυχε. Ε, ε, να σα ναι. πω, η αρχική του μορφή είχε 10 και με τι επικαιροποίησει πήγε στα 13. Άρα δεν. Δηλαδή, ναι. Μάλιστα. Ε, τώρα, προποθέτει αποδοχή αυ, αυτή τη πρόταση και από την άλλη πλευρά. Εννοείται. Από, από την άλλη πλευρά Εννοείται. που φαίνεται να, να απομακρύνεται συνεχώ από τη δική μα πλευρά και από την προοπτική λύση. Θα σα πω το εξή: Ξέρετε, ε, εκείνο το οποίο ποτέ δεν έγινε, μετά το 1974 ιδίω, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν κατάθεσε προτάσει ω κράτο, καταθέτει προτάσει ω Ελλήνων και Κοινότητα. Δηλαδή, ε, περιμένουμε να έρθουν εισηγήσει, ε, περιμένουμε να έρθουν ιδέε, είτε αυτέ είναι γκουαϊάρ, είτε προηγουμένω το Αμερικανο-Καναδικό σχέδιο, Αμερικανο-Βρετανο-Καναδικό σχέδιο, γκουαϊάρ, γκάλι, ανάν, κουτέ, πλαίσια κουτέρε κτλ. Εμεί ω κράτο δεν μπορούμε να καταθέσουμε εισηγήσει. Δεν μπορούμε. Επειδή, ξέρετε, πολλές φορές όταν συζητώ είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό με συνάδελφους μου από άλλες δεξαμένες σκέψεις αλλά και με διπλωμάτες πολλές φορές ε, μου ζητείτε τι θέλετε ερώτημα, τι, επιθελ, τι επιτέλους θέλετε ξέρω με τι δεν θέλετε μου λένε και καταθέτω καλά και μετά μου λένε αυτά που καταθέτεις αυτά εσύ Ανδρέα Θεοφανούς τα έχεις συζητήσει με την πολιτική ηγεσία και ποια είναι η θέση τους από αυτά Άρα Γι' αυτόν λέω ότι ε, για να επιζήσει η Κύπρος πρέπει να υπάρξει και μια ουσιαστική αναβάθμιση στο πολιτικό σύστημα. Ε, το οποίο, ναι, ομολογουμένως και ήδη το ξέρουν ότι έχει προβλήματα. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ως πρώτο σημείο των εισηγήσεων σα συνεκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Κυπρίων με ταυτόχρονη οριοθέτηση Τη ΑΟΣ, τη Κυπριακή Δημοκρατία και τη Τουρκία. Τολμηρό βήμα, λέτε αυτό. Βέβαια. Κοίταξε, αυτόν το έχω καταθέσει και το επικαιροποίησα. Πρώτα, ξέρεις, η πρόταση αυτή ήταν. Έχει επικαιροποιηθεί. Και μπορώ να σα πω, όταν έβαλα την ιδέα κάτω για πρώτη φορά, ήταν πριν την, την de facto οριοθέτηση ΑΟΣ Ισραήλ-Λιβάνου χωρί αναγνώριση και τα λοιπά χωρίς αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων. Άρα αυτό που έχω βάλει όταν μου είχαν πει ξέρεις είναι ανεφικτό έγινε κάπου δίπλα μας ε, αυτό το πράγμα. Και γιατί το λέω. Εάν αυτή τη στιγμή για, για πολιτικούς λόγους και ούτω καθεξής επιδιώκεται το τε με αρφαϊόντα επιδιώκεται η αξιοποίηση της, της, των ενεργειακών πορών της Ανατολικής Μεσογείου αυτή είναι μια πρόταση η οποία μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον και τρίτων χωρών, ξένων δυνάμεων, οι οποίοι έχουν συμφέροντα στην περιοχή. Άρα αυτό που λένε είναι το εξή, κοιτάξτε, α υποθέσουμε, συμφωνούμε στην αρχή κάποιε συνεργασίε με την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Παρά, παρά τα ούτω καθεξή. Ε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ρωτήσει, είναι ποιου χώρου αξιοποιήσω. Αν δεν τραβήσουμε τι γραμμέ, τι ανήκει στην κυπριακή δημοκρατία και τι δεν ανήκει, ε, πώ μπορούμε να αρχίσουμε. Άρα α το απορρίψει η Τουρκία. Α το απορρίψει η Τουρκία. Γιατί να απορρίπτουμε μόνο εμεί καταστάσει. Είτε αυτέ λέγονται Ανάν, είτε Γκάλι, είτε Γκουεϊάρ κτλ. Α βάλουμε και εμεί προθέσει και α απορρίψει η Μέχρι να, να γίνουν οι απαραίτητε διεργασίε, οι συζητήσει και ενδεχομένω να γίνουν αποδεχτέ κάποιε από τι συζητήσει σα, αυτέ από τι προτάσει που υποβάλλετε, δεν σα φοβίζει ότι αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και μπορεί να μην προλάβουμε θα βρεθούμε πρώτοι τελεσμένο, όπω είναι η ενσωμάτωση των κατεχόμενων για Τουρκία. Ξέρετε κάτι, κατέθετα και πριν και μετά από το σχέδιο 1. Δηλαδή, δηλαδή, αυτή αυτήν την συγκυρία, είμαστε στο 23, τον Νεόβριο του 23, έχω, έχει δημοσιευτεί αυτό το βιβλίο μου, έχει εκδοθεί πριν λίγε εβδομάδε. Ε, 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 ε. Λοιπόν, ιδέε κατέθετα και προσκλήσει έπαιρνα περισσότερο και από, από ξένες δεξαμένες σκέψεις. Ε, στην Κύπρο ο τρόπος λειτουργίας είναι τέτοιο που υπάρχει μια στασιμότητα και σε επίπεδο ιδεών και ούτω καθεξής. Και ξέρετε ποια είναι η τραγωδία. Να έχεις μια πολιτική που αν πετύχει τους στόχους της δεν θα θέλεις το αποτέλεσμα. <laughs> Αυτή είναι η ιστορία του πολιτικού συστήματος της Κύπρου στα τελευταία χρόνια. Μάλιστα. Επιδιώκαμε πρωτοβουλίε και όταν ερχόνταν οι πρωτοβουλίε, εμεί λέγαμε όχι. Και Καλώ λέγαμε όχι. Διότι αυτά που έρχονταν επιδίνωναν το σταδουσκό. Και επειδή μιλούμε για γνώση, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι οποιαδήποτε σχέδια ή οποιαδήποτε διένεξη σχετίζονται με το ισοζύγιο δυνάμεων ή τον ισοζύγιο δυνάμεων. Δηλαδή το 60, γιατί ήρθε αυτό το δωτό σύνταγμα με τα υπερβολικά προνόμια τη τουρκική κοινότητα και με το θέμα των εγγύσεων της Τουρκίας. Γιατί, διότι στην Ανατολική Μεσόγειο, η ελληνική πλευρά, ενώ η ελληνική κοινότητα ήταν η πλειοψηφία στο νησί, το ισοζύγιο δυνάμενο ήταν τέτοιο που η ελληνική πλευρά δεν είχε το πάνω χέρι. Ούτε τώρα το έχει το απάνω χέρι. Γι' αυτό, παραδείγματο χάρη, οι ιδέε που έρχονταν και από την από τριβή την που είχαμε αυτή την έρευνα και συνομιλώντας με πρωταγωνιστέ, όχι μόνο Κύπριου, ξένου. Αλλά έκανα ότι πολλέ φορέ όταν άρχισε μια πρωτοβουλία το πριν μιλούσαν με τι δύο κοινότητε, οι διαμεσολαβητέ μιλούσαν με την Τουρκία και έτσι ήταν οι γραμμέ, οι κόκκινε τη Τουρκία κ.ο.κ. Άρα αυτά τα δεδομένα τα αξιοποιήσουμε. Και επίση θέλω να, να τολμήσω να πω και κάτι ευθέω. Ξέρετε, σε έναν αγώνα να έχει ελάχιστου στόχου και μέγιστου στόχου. Ο μέγιστο στόχο προφανώ είναι η αποκατάσταση τη ενότητα τη Κυπριακή Δημοκρατία τη Ιταλική τη Ακαιρεότητα στο πλαίσιο ενό ενό λειτουργικού ομοσπονδιακού πλαισίου. Αλλά ε, ο ελάχιστο στόχο, ρωτήσαμε ποιο είναι ο ελάχιστο στόχο. Η μη επιδείνωση του στάτου Η προστασία τη ελεύθερη Κύπρου. Αυτό να μην το παίρνουμε ω δεδομένο. Βλέποντα τι παραβιάσει που κάνει η τουρκική πλευρά διαχρονικά στη γραμμή κατάπαυση του πυρό, είτε λέγεται πύλα, είτε λέγεται Δερίνια α, ή στην περιοχή της Δένιας και ούτω καθεξής. Μετά Με τα όσα μας έχετε πει μέχρι τώρα προεξοφλάτε ή δεν είστε αισιόδοξο ότι μπορεί να έχει αποτέλεσμα μια οποιαδήποτε νέα πρωτοβουλία για το Κυπριακό. Λέω ότι αν υπάρξει πρωτοβουλία στη βάση της φιλοσοφίας που έχει εξαγγελθεί τα αποτελέσματα θα είναι οδυνηρά. Ευθέως. Έχετε κάνει κάποιε επαφέ, κάποιε συναντήσει με πολιτικού συνεργάτε. Δεν αναφέροντα αρ... αρ... αυτέ τι προτάσει το... και τι πράξατε. Θα σα πω. Υπάρχει μια συνεχή στριβή. Λευκοσία είναι μικρή Μιλούμε μεταξύ με καταστάσει, αλλά ξέρετε. Ε... δεν αρνούμε πρόσκληση να συζητήσω αυτά τα θέματα με οποιονδήποτε. Και επίση ε, υπάρχουν οι δημόσιε ανακοινώσει, υπάρχουν οι επιστολέ που αποστέλνω, υπάρχουν οι δημόσιε ανακοινώσει του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων. Ε, αυτό το κάνω σε συστηματική βάση. Αλλά δεν υπάρχει μια θεσμοθετημένη σχέση μεταξύ τη δεξαμενή σκέψη που προεδρεύω με την κυβέρνηση. Δεν, υπάρχει, δεν υπήρξε ποτέ θεσμοθετημένη σχέση. Παρά το γεγονό ότι και στο παρελθόν υπήρχαν συνεργασίε. Μάλιστα. Ε, Κάποιο θα μπορούσε να σα πει ότι είναι ένα πολύ αξιόλογο βιβλίο με σημαντικέ εισηγήσει, αλλά η, η πρακτική εφαρμογή της στην πολιτική και στην ζωή, την, στην πραγματικότητα είναι δύσκολη ω ανέφικτη, και ότι είναι ένα αξιόλογο σύγγραμμα, ένα αξιόλογο βιβλίο. Ε, κύριε Φιλίππου να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Αυτά τα πράγματα τα οποία ε, θεωρώ, ξέρει, όλοι κρινόμαστε από τι πράξει μα και τι παραλήψει μα. Ε, Πώ αξιολογείτε εσεί τα αποτελέσματα των πολιτικών του πολιτικού συστήματο, Πώ αξιολογείτε εσεί ε, το τι έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στο Κυπριακό, Ξέρετε να υποστηθεί βολή και ταυτόχρονα να είσαι υποκατηγορία ότι είσαι αδιαλέκτο. Ε, τι, τι, θέλετε να σας πω. Άρα θεωρώ ότι αυτά που καταγράφω ανήκουν στην σφαίρα του πατριωτικού πραγματισμού. Πώς καθορίζετε εσύ τον πραγματικό πατριωτισμό? Κοιτάξτε, ο πραγματικός πατριωτισμός, κατά τη δική μου άποψη, έχει να κάνει με τα εξής. Πρώτον, η έννοια πατριωτικός είναι η εξυπηρέτηση των στόχων της χώρας. Σε αυτή τη συγκυρία θεωρώ σημαντικό αν θα υπάρξει οποιαδήποτε πολιτική εξέλιξη, δηλαδή είτε σπάσιμο του διεξαδού ή στην πορεία του χρόνου και μια ολική δύση, πρέπει να βελτιώνει το status quo, να μην το επιδεινώνει. Mm -hmm. Αρχίζω από εδώ. Δεν χρησιμοποιώ ακόμα τη λέξη δίκαια. Η... Η... Το θέμα του πραγματισμού είναι ότι δεν μπορεί να πολιτεύεσαι χωρί να λαμβάνει υπόψη α, το γεωπολιτικό περιβάλλον, το ισοζύγιο και των ισοζύγιων δυνάμεων κ.ο.κ. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο σημαντικό. Και να σα πω το εξή, κύριε Φιλίπ, όταν κάποιο θα πάει να σπίτι, παίρνει αρχιτεκτόνα. Όταν έχει ιατρικό πρόβλημα, πάει στο γιατρό. Έχετε την εντύπωση ότι η εξάσκηση πολιτική δεν προποθέτει γνώσει. Μάλιστα. Δηλαδή, και όμω, πώ ασκείτε σήμερα. Θα, θα μεταφέρω έτσι συνοπτικά τα, κάποια από τα σημεία τη πρόταση σα. Είπαμε στην εκμετάλλευση. Ε, εξ, τη εξελιχτική, εξελιχτική mm. Ε. πορεία. Αν αναφερθείτε σε αυτά και μετά να πούμε και λίγα για τι κατευθυντήριε γραμμέ ε. αυτού του ομοσπονδιακού ε, πλαίσιου. Αλλά πέστε, πέστε αυτά τι εξελιχτικέ. Στην εκμετάλλευση είναι για κομπόρο μεταξύ Λοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, μετατροπή των κατεχωμένων περιοχών σε περιφέρεια από τουρκοκυπριακή διοίκηση με εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου, δηλαδή η αναστολή του πρωτοκολλού 10. Επιστροφή νόμιμων κατοίκων και δικαιούχων τη περίκληση πόλη των Βαρουσιών υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, σταδιακή επιστροφή εδαφών υπό Ελληνοκυπριακή Διοίκηση, λειτουργία αεροδρομίου Τύμπου και λιμανιού Μοχώστου, εφαρμογή πρωτοκόρου Άγκυρα από την Τουρκία, ε, άμεσο τερματισμό του επικισμού τη Κύπρου και του Ιβριδικού πολέμου ει βάρο τη Κυπριακή Δημοκρατία από την Τουρκία, η Τουρκία αναλάβει τι υποχρεώσει τη όταν εισέβαλε στην Κύπρο το 1974, προέβαλε τι την θέση ότι στόχο ήταν η αποκατάσταση τη συνταγματική τάξη και η προστασία των Ουκοκυπρίων και ω εκ τούτου θα πρέπει να συμβάλλει προ αυτή την κατεύθυνση και να αποχωρήσουν σταδιακά τα στρατεύματα. Και άλλο σημείο, στι επόμενε ευρωεκλογέ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να προσφέρει δύο επιπρόσθετε έδρε στην Κύπρο. Θα εκδικήσουν τουρκοκύπριοι οι οποίοι θα βιουν στην περιφέρεια από τουρκοκυπριακή διοίκηση. Είναι κάποια από τα εξελιχτικά μέτρα αυτά. Ναι. Αλλά να πάμε στι κατευθυντήριε γραμμέ ναι. τη Να, να σα ρωτήσω κάτι όμω. Αυτά είναι. θέτεται και χρονοδιάγραμμα <σχ> για <σχ> την εφαρμογή του. Εδώ το, σύμ... Κοιτάξτε να σα πω. <σχ> θα είναι σε ορίζοντα δεκαετία, πενταετία. Δεν ασκώ πολιτική εγώ. Εγώ καταθέτω εισηγήσει. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι το πρώτο είναι ότι εάν μια κυβέρνηση να αξιολογήσει αυτή τη φιλοσοφία. Μάλιστα. Όταν την αξιολογήσει θα δει τις κατευθυντήριες γραμμές ενός ομοσπονδιακού πολιτεύματος όπως το προτείνω και επίσης τα βήματα αυτά τα εξελιχτικά ξέρετε, δεν είναι απο... μπορούν να προσθεθούν ακόμα 13. Δηλαδή, δηλαδή, και απλώς όταν κατανοήσει και αποδεχτεί αυτή τη φιλοσοφία, τότε είμαι σίγουρο ότι θα προκύψουν Είναι μια περισσότερο... φιλοσοφία, βέβαια. μια προσέγγιση του Κυπριακού ναι. από μια άλλη οπτική γωνία. Είναι προφανέ αυτό. Και να σα πω, επειδή ότι αυτό που δοκιμάστηκε απέτυχε, κύριε Φιλίπππρου, πρέπει να δούμε κάτι άλλο. Λοιπόν, ε, κάτι είπατε προηγουμένω, να αναφερθούμε. Λέω, τις... ναι, λέω να, να δούμε κάποιε από τι προτάσει ε, ε, οι κατευθυντήριε γραμμέ. Ε, ενό τέτοιου ομοσπονδιακού πολιτισμού. Ναι, αν μπορείτε, έτσι, λίγο συνοπτικά όμω, διότι. Να σα πω το εξή. Να, 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 πω μόνο δύο σημεία. Ναι. Ενώ υπάρχουν πε, πολύ περισσότερο. Α πάρουμε το θέμα τη Προεδρία. Το... Η πρόταση δική μου είναι ότι υπάρχει και την κατέθεσα αυτή την επαύρεν του σχεδίου ανάν. Υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο Προέδρου και Αντιπροέδρου όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν ένας και ο ένας, εάν ένα υποψήφιο ένας υποψήφιος, υποψήφιος πρόεδρο είναι Ελληνοκύπριο, θα πρέπει να επιλέξει αντιπρόεδρο από την τουρκική κοινότητα. Και αν ένα τουρκοκύπριο θέλει να είναι υποψήφιο πρόεδρο, πρέπει να επιλέξει Ελληνοκύπριο ω αντιπρόεδρο. Αυτόν θα οθήσει και για την ψηφοφορία αυτή θα είναι ένα άνθρωπο, ένα ένας πολίτης μία ψήφος. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα οθήσει στην, σφυριδά κάποιων κοινών επιδιώξεων, κάποιων κοινών στόχων. Έναν το κρατούμε. Πάω στην υπόθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου. λοιπόν, ε, ε, στο σχέδιο λύση του Κυπριακού προβλήματο, το οποίο ε, 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 συζητήτων υπήρχε σχεδόν κατάληξη λίγο πριν το 1974, η συμφωνία ήταν έξι Έλληνε δικαστέ και τρει Τούρκοι. Ε, στο σχέδιο, αν ήταν τρει Έλληνε τρει Τούρκοι και τρει ξένοι. Η στη δική μου πρόταση είναι τέσσερι Έλληνε, τέσσερι Τούρκοι και ένα από τι μικρότερε κοινότητε. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα δεν νομίζετε αυτέ οι δύο ιδέε όταν ε, συζητήσεις συζητήσει με την διεθνή κοινότητα, ε, με του παραγόντε των μεγάλων δυνάμεων, έχετε την εντύπωση ότι αυτέ οι πρότασει δεν είναι λογικέ. Μάλιστα. Μπορούν να αντιμετωπίσουν με επιχειρήματα διαφορετικά. Αν σου πούνε εκ περιτροπή κάνετε το στη χώρα σα πρώτα και μετά σε εμά να το πείτε. Είχατε κάποιε επαφέ με, με, με τουρκοκύπριου που ασχολούνται με αυτά πάντου. τα θέματα. Πώ τα βλέπουν όλα αυτά. Που ε, Ράξε, εξαρτάται. Να σα πω. Υπάρχουν εκείνοι οι τουρκοκύπριοι οι οποίοι κάποιε από τι προτάσει αυτέ μπορούν να τι δουν θετικά. Αλλά υπάρχει και επίση η αιμονή σε κάποια από τα δικά του. Παραδείγματο, χάρη για μένα το θέμα τη αυστηρή τη ζωνικότητα δεν είναι αποδεκτό, έννοια είναι οδηγεί σε έναν καθεστώ apartheid. Ε, αλλά υπάρχουν, υπάρχουν ανθρώποι που λένε ότι ξέρει, μου έχει λεχθεί αυτό το πράγμα όχι μόνο από τουρκοκύπρου και από ξένου αυτό το πράγμα όταν ολοκληρωτικά. Ξέρει, μου λέει, όταν καταθέσει κάποιε προτάσει, μπορεί η άλλη πλευρά να δεχθεί 4-5 με αυτέ, αλλά πρέπει να δει και εσύ 4 συζύγε του. Τότε αρχίζετε συνομιλίε. Αλλά για να αρχίσει συνομιλίε, εξαρτάται πάνω σε ποια φιλοσοφία μπα. Έχουμε ένα μήνυμα από Κροατία. Έτσι, σύντομα να το σχολιάσετε και να επαναλάβουμε τα... πότε θα γίνει η παρουσίαση. Για Θεφάνος, ε, 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 για του επικισμού στα κατεχόμενα του Ισραήλ και τη θέση που τηρεί η Κύπρο αν είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, στο Παλαιστινιακό και στο Οκρανικό, ως Κύπρος. Τι νομίζετε? Mm, πολύ δύσκολα, πολύ, εξαιρετικά δύσκολα ερωτήματα. Ξέρεις, πολλές φορές, πολλές φορές μια χώρα, ε, όταν, ε, ακολουθώντας την εξωτερική πολιτική, υπάρχει το διεθνές δίκαιο, υπάρχει η δική πτυχή και υπάρχει η realpolitik. Mm. Ε, και πολλές φορές, δηλαδή, η, η δική μου γνώμη είναι ότι στην α, εξωτερική πολιτική ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η προάσπιση των συμφερόντων σου και πρέπει να λαμβάνεις όλα τα δεδομένα υπόψη και την ηθική διάσταση και, τον, και το διεθνές δίκαιο και επίσης ε, τις συμμαχίες στις οποίες είσαι μέρος. Μάλιστα. Λοιπόν... Είναι, κυρίε και κύριοι, όπω ε, ακούσατε και προηγουμένω, ο κύριο Ανδρέα Σοφάνου ήταν μαζί μα. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Παρουσιάζεται το βιβλίο του από τη δεσμευμένη ανεξαρτησία του 60 στι προκλήσει του σήμερα, στι 4 Δεκεμβρίου, στο Πανεπιστήμιο Λευκοσία. Βέβαια. Στι 6 είναι, το απόγευμα. Είναι μια κρούση στι 6 το απόγευμα. Α, και είναι διαθέσιμο το βιβλίο, αντιλαμβανόμαστε. Είναι διαθέσιμο και σε βιβλιοβουλία και στα γραφεία του Κυπριακού Κέντρου Ευρωπαϊκών Παλέ. και Διεθνών Υποθέσεων στο Πανεπιστήμιο Λευκού. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σα. Και εγώ σα ευχαριστώ και και για την φιλοξενία. Τη λέμε καλοτάξει το βιβλίο να πάει καλά και να, εμπλουτίσει τον δημόσιο διάλογο για αυτό το μεγάλο θέμα. Στόχο μου, κύριε Φιλίππου, ήταν η συμβολή στην ιστορική αυτογνωσία και ταυτόχρονα η συμβολή σε ένα γόνιμο διάλογο, ούτω ώστε το πολιτικό σύστημα να μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα και με την επιστράτευση τη γνώση στα θέματα που μα απασχολούν. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Θεό. Και ευχαριστώ. εγώ.